Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαστε μαζί για το δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Επιλογές. Λίγο καθυστερημένα, διότι παρακολουθήσατε ζωντανά από τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών τον ακάθιστο ύμνο, τους τελευταίους χαιρετισμούς της Παναγίας. Εδώ είμαστε και πάμε να δούμε τα θέματά μας αναλυτικά. Στην Ελένη Μωραΐτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι φιλοξενήθηκε σήμερα ο σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών του κυρίου Κώστα Καραμαλή, ο κύριος Γιάννης Χατζόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση για την πορεία υλοποίησης του έργου κατασκευής του νέου κλειστού κολυμβητηρίου στο πάρκο της Ομόνιας. Φαίνεται ότι η κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου θα πάρει σάρκα και οστά, με τον κύριο Χατζόπουλο να τονίζει στην Ελένη Μωραΐτη ότι με τη νέα τροποποίηση ο προϋπολογισμός ανέρχεται πλέον στα 6.450.000 ευρώ. Μωραΐτη και στην εκπομπή κάθε μεσημέρι φιλοξενήθηκε σήμερα ο σύμβουλος του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών για θέματα πρώτου και δεύτερου βαθμού τοπικής αυτοδιοίκησης, Ιωάννης Χαντζόπουλος, ο οποίος και ανακοίνωσε την ευχάριστη είδηση για την πορεία υλοποίησης του έργου κατασκευής του νέου κλειστού κολυμβητηρίου των Σερών στο αθλητικό πάρκο της Ομόνιας. Φαίνεται ότι η κατασκευή του νέου κολυμβητηρίου θα πάρει σάρκα και οστά, με τον κύριο Χαντζόπουλο να τονίζει ότι με τη νέα τροποποίηση ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται πλέον στα 6.450.000 ευρώ. Είναι ένα ενταγμένο έργο και ένα... έχει μια μεγάλη ιστορία που πιστεύω κάθε Σεραίος το τη ξέρει. Mm-hmm. Αντιμετωπίσαμε ένα πρόβλημα και μάλιστα ήταν υπαχτό πιστεύω εδώ και χρόνια. Δεν ήταν μόνο η κατασκευή ενός κλειστού κολυμβητηρίου που είχε ανάγκη ο τόπος, αλλά και η ενεργειακή του αυτονομία. Σωστά. Το βασικό πρόβλημα είναι συνήθως η ετήσια δαπάνη που χρειάζεται για τη λειτουργία ενός κλειστού κολυμβητηρίου. Το κύριο είναι αυτό, έχετε δίκιο. Συνεπώς, σε συνεργασία με τις τεχνικές υπηρεσίες, προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε την χρηματοδότηση που απαιτούνταν για να έχουμε μια, να το πω έτσι, σοβαρή, αξιόλογη μελέτη, η οποία θα μπορεί να συγκριθεί με το παλιό κλειστό κολυμβητήριο του Δήμου Σερών, mm-hmm. το οποίο πραγματικά είναι ένα ορόσημο της μοντέρνας αρχιτεκτονικής ολόκληρης Ελλάδος. Οπότε mm-hmm. είχε να αντιμετωπίσει και ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Έγιναν δύο συναντήσεις τουλάχιστον που ήμουν εγώ παρόν με τον Δήμαρχο Σερών, τόσο στο Υπουργείο όσο και στη Γενική Γραμματεία στις Τεχνικές Υπηρεσίες. Ναι. Τελικά εξασφαλίστηκαν, υπογράφηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Εξασφάλισης και η τροποποίηση του αρχικού τεχνικού δελτίου και πλέον μπορεί ο Δήμος Σερών να ξεκινήσει τη δημοπράτηση των μελετών από τις οποίες θα προκύψει και το κατασκευαστικό έργο. Αξίζει να αναφερθεί ότι τον περασμένο Ιούνιο του 2019 το κολυμβητήριο είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού με το ποσό των 5.580.000 ευρώ, με τον τότε Υπουργό Γιώργο Βασιλιάδη. Για το θέμα, στην ίδια πάντα εκπομπή παρενέβη ο Δημοτικός Σύμβουλος της Παράταξης Δημοτική Πρωτοβουλία Σεραίων, Βασίλης Παπαβασιλείου, ο οποίος ευχαρίστησε δημόσια τον κύριο Καραμαλή για την πορεία υλοποίησης του έργου, αλλά και όσους άλλους βοήθησαν για την κατασκευή του. Βοήθησε στο να εγκριθούν φυσικά πάντα με πρωτεργάτη και πρωτοπόρο τον Υπουργό μας, τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμαλή, τον οποίον ευχαριστώ και δημόσια, αλλά και ως Βασίλης Παπαβασιλείου, ως άτομο, αλλά και ως παράταξη. Mm-hmm. Αυτό πραγματικά είναι το όραμα το οποίο αρχίζει πλέον και θα δούμε την υλοποίησή του από τους επόμενους μήνες. Πραγματικά ένα όραμα και όνειρο των Σεραίων συμπολιτών μας να υλοποιείται, δηλαδή ένα πράσινο κολυμβητήριο. Όμως οφείλω να πω και τα πράγματα λίγο με το όνομά τους, έτσι, με μια σειρά. 5,5 εκατομμύρια, και πρέπει να ευχαριστήσουμε και τον προηγούμενο υφυπουργό, τον κύριο Βασιλιάδη, ναι. τον σύμβουλό του, ο οποίος μόχθησε πραγματικά, ο σύμβουλος του κύριου Βασιλιάδη, ο κύριος Μπουτίνος, να εγκριθούν τα 5,5 εκατομμύρια για το κολυμβητήριό μας. Επίσης να ευχαριστήσουμε όλους αυτούς τους παράγοντες, ακόμη και την βουλευτή των Σερών, την κυρία την γυναικολόγο, κυρία Σταμπουλή. Την κυρία Σταμπουλή και αυτή, βεβαίως. Όλους αυτούς ειλικρινά τους ευχαριστώ πάρα πολύ, διότι πράγματι
δείξανε όλοι τους έμπρακτα το ενδιαφέρον τους, την αγάπη τους για αυτόν τον τόπο. Πάμε μέχρι την Κάτω Καμήλα. Εγκλωβισμένοι μέσα στο ίδιο τους το σπίτι βρέθηκαν από χθες μια ηλικιωμένη και η κόρη της. Λόγω της βροχής τα νερά πλημμύρισαν όλο το χώρο του σπιτιού, τον εξωτερικό χώρο του σπιτιού. Και γεμάτη αγανάκτηση η κόρη της ηλικιωμένης καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή στην τηλεόραση Επιλογές και κάνει λόγο για έλλειψη έργων υποδομής. Στο σημείο βρέθηκε από την πρώτη στιγμή και ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, ο κύριος Γερμανός Καμελίδης. Εγκλωβισμένοι στο ίδιο τους το σπίτι βρίσκονται από χθες μια ηλικιωμένη με την κόρη της στην Κάτω Καμήλα του νόμου Σερών. Λόγω της βροχής, τα νερά πλημμύρισαν όλο το χώρο του σπιτιού τους και γεμάτη αγανάκτηση η κόρη της ηλικιωμένης καταγγέλει τη Δημοτική Αρχή για έλλειψη έργων υποδομής. Δεν μπορώ να βγω. Πήγα να βγω εχθές και έγινε μουσκεμα, παρόλο που φορούσα και πότες. Δηλαδή αυτό το πράγμα μας έχει αγανακτήσει. Ή να το κάνουμε ή κάτι να γίνει δηλαδή. Μάλιστα, όπως λέει η ίδια κατάσταση, παρουσιάζεται μετά από κάθε βροχόπτωση. Γεμάτο νερό. Όποτε βρέχει, αυτό το πράγμα γίνεται. Δηλαδή όταν βρέχει τρέμουμε πώς θα βγούμε έξω. Τα νερά αυτά από πού έρχονται? Τώρα ή από το δρόμο ή από το διπλανό... Από εδώ, από το διπλανό κτήμα. Τώρα από προχθές που έχει βρέξει είστε έτσι εντυπωσιακοί. Έτσι ακριβώς. Δύο μέρες που βρέχε σερή, αυτό το πράγμα υπάρχει. Και ανησυχείτε τώρα ότι επειδή θα ρίξει... Τώρα από αύριο είναι πάλι βροχές. Δεν θα προλάβουν αυτά να φύγουνε. Έχετε μιλήσει με κάποιον υπεύθυνο? Όχι. Με τον πρόεδρο, και όχι απευθείας, είπε ότι θα αναλάβει, θα κάνει φρεάτια, θα βάλει. Έβαλε μέχρι και τον παραπάνω δρόμο, που δεν είχαν πρόβλημα. Και εδώ εμείς τα τρία σπίτια που έχουμε πρόβλημα, μας άφησε στο έλεος. Δεν έχει καθόλου αποχέτευση εδώ? Καμία. Δηλαδή. Δεν έχουμε καμία αποχέτευση. Σε αυτό το σπίτι εδώ μπροστά, έχει βάλει στο δρόμο, επάνω στο δρόμο, που δεν έχει καμία κλίση, έχει βάλει δύο. Ποιος ο λόγος δηλαδή για δύο? Και εδώ εμείς να μην έχουμε ούτε ένα. Το ίδιο πρόβλημα αντιμετωπίζουν πάντως και άλλα σπίτια στο σημείο εκείνο του χωριού, όπως καταγγέλουν στη τηλεόραση Επιλογές. Είναι ένα πρόβλημα που συμβαίνει συχνά αυτό? Ναι, όποτε βρέχει. Όποτε βρέχει. Το πρόβλημα είναι εδώ. Είπε ο πρόεδρος ότι θα κάνει και φιάτια για να κάνει. Δεν βλέπω τίποτα να γίνεται. Και κάθε φορά που βρέχει, αυτό γίνεται. Και όταν βρέχει πολύ, γεμίζει το σπίτι ειδικά. Πρέπει να βγει το νερό. Αλλιώς... Αφού δύο τρακτέρια βγάζαμε νερό από τα ψέσεις το βράδυ. Ο πρόεδρος της κοινότητας πάντως λέει ότι η γυναίκα έχει δίκιο εν μέρη. Τις τελευταίες μέρες έπεσε πολύ νερό, ωστόσο δεν έχουν χρήματα για να κάνουν το έργο που απαιτείται. Σας πληροφορώ ότι εδώ και δύο μέρες το νερό που έπεσε στην Κάτω Καμήλα δεν πέφτει ούτε σε διάστημα δύο μηνών. Η κυρία που σας έκανε την καταγγελία εν μέρη έχει δίκιο, έχει γίνει ένα έργο από τη ΔΕΙΑΣ. Έφτασε μέχρι ένα σημείο δηλαδή, γιατί μέχρι εκεί φτάναν κάποια ποσά που διέθεσε η ΔΕΙΑΣ. Προσπαθούμε να βρούμε και άλλους πόρους για να συνεχίσουμε το έργο. Και να μην εγώ δεν θέλω κανένας δημότισμο να έχει πρόβλημα. Αν θα δείτε όμως, πάμε και σε άλλα σπίτια, από τη στιγμή που τα οικόπεδα είναι σε χαμηλότερη στάθμη από το δρόμο, είναι εύλογο τα νερά να μην μπορούν να φύγουν. Ευελπιστούμε στο μέλλον, αν μπορέσουμε, δεν είναι στο χέρι μου. Εμείς αιτήματα κάνουμε, αλλά το πώς θα εισακουστούμε είναι θέμα του Δημάρχου και της ΔΕΙΑΣ. Ευτυχώς η Πυροσβεστική Υπηρεσία Σερών ανταποκρίθηκε στο αίτημα του Επιλογές για βοήθεια και συνεργείο με άντρες της έσπευσαν στο σημείο και άντλησαν τα νερά από το οικόπεδο της κυρίας Δήμητρας. Εγώ ήταν εγώ με το έργο και έγινε εγώ. Η γυναίκα ευχαρίστησε την τηλεόραση Επιλογές για τη βοήθεια και φυσικά τους άντρες της πυροσβεστικής για το έργο τους. Ήρθε η πυροσβεστική! Ήρθε. Ήρθαν τα παιδιά να είναι καλά. Προσπαθούν τώρα να βάλουν τα καλώδια μέχρι τον υπόνομο για να μπορέσουν να τραβηχτεί το νερό. Είναι δύσκολο να τραβηχτούν τα νερά, Ναι. Τα ρίχναμε προς τα δω, αλλά γυρνούσανε πάλι. Δεν έχουμε φρεάτιο για να φεύγει. Και έτσι. Ωραία. Ταλαιπωρούνται τώρα τα καημένα. Ταλαιπωρούνται, λέει, οι άνθρωποι τώρα. Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΙΑΣ, πάντως, που βρέθηκε στον τόπο, υποσχέθηκε να δουν το θέμα καλύτερα. Δυστυχώς διαπιστώνεται ότι σε αρκετά μέρη, όπως τηλεφωνικά μου είπε και ο πρόεδρος του χωριού, ο κ. Παντζής ο Γιώργος, υπάρχουν πολλά τέτοια προβλήματα. Όταν ιδιαίτερα τα σπίτια είναι πιο κάτω από τον δρόμο, δυστυχώς θα έχουμε αυτά τα φαινόμενα.
Τώρα οι κάτοικοι διαμαρτύρονται εύλογα, λοιπόν, της κάτω Καμήλας εδώ. Θα δούμε σε κάποια αυτοψία επόμενη που θα πρέπει να γίνει και θα γίνει, θα πρέπει να κάνουμε όσοι από την τεχνική υπηρεσία, να δούμε γιατί υφίσταται αυτό το πρόβλημα. Φαίνεται ότι έχει γίνει μια παρέμβαση, η οποία ίσως να μην, δεν αρκεί. Να το δούμε περισσότερο, να γίνει αυτοψία, να δούμε περισσότερο το πρόβλημα, γιατί ότι το όποιο έργο έγινε στο παρελθόν, γιατί δεν απέδωσε σε αυτήν τη συχνή βροχόπτωση που υπάρχει, σε μεγάλο μέγεθος, και να μπορέσουμε από εκεί και πέρα να λύσουμε το πρόβλημα που υφίσταται. Τοποθετήθηκαν τελικά, κυρίες και κύριοι, πανό στην κοιλάδα των Σερών που ενημερώνουν τους πολίτες για την απαγόρευση κυκλοφορίας. Ωστόσο, και σήμερα κάποιοι, αν και λιγοστοί, επέλεξαν να περπατήσουν στο παραπάνω χώρο, ο οποίος είναι απαγορευμένος. Στο μεταξύ, συνεχίζονται με αμύωτο ρυθμό οι έλεγχοι των ανδρών της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου όλοι να περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Μείωτο ρυθμό και ένταση. Συνεχίζονται οι έλεγχοι της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου όλοι να μείνουμε σπίτι και να περιορίσουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης των Σερών και ομάδα του Σώματος της Αστυνομίας ζητά από τους διερχόμενους οδηγούς να δείξουν τα απαραίτητα έγγραφα για την έξοδό τους. Βρισκόμαστε στο κέντρο της πόλης των Σερών. Όλα είναι ήσυχα. Ευχαριστούμε τους συμπολίτες μας που παραμένουν στα σπίτια τους. Όλο αυτό είναι καινούριο και για μας. Ο αγώνας είναι κοινός. Οι πολίτες μένουν στο σπίτι. Εμείς είμαστε εδώ να βοηθάμε, να επιβλέπουμε. Οι παραβάσεις είναι λίγες και αυτές αντιμετωπίζονται και διαχειρίζονται από την υπηρεσία μας με συνέστηση και με κατανόηση. Όλοι είμαστε μαζί. Στο καθήκον όμως βρίσκονται οι άντρες της αστυνομίας και στην κοιλάδα των Σερών. Ήδη τοποθετήθηκαν πανό από το Δήμο Σερών, ώστε να μην υπάρχει κάποιος με τη δικαιολογία ότι δεν ξέρει για την απαγόρευση. Το πανό με μεγάλα γράμματα γράφει «Απαγορεύεται η παρουσία των πολιτών στους χώρους της κοιλάδας». Δύο κυρίες πάντως, δίπλα-δίπλα, ίσως δεν κατάφεραν να το διαβάσουν. Όπως και ο κύριος, τον οποίο οι άγρυπνοι άντρες της ελληνικής αστυνομίας Σερών εντόπισαν να περπατάει και τον ενημερώνουν για το πρόστιμο. Ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Σερών πάντως, που τοποθέτησε το πανό μιλώντας στην Ελένη Μωραΐτη, επανέλαβε ότι είναι σημαντικό να μείνουμε στο σπίτι και να αποφύγουμε τις άσκοπες μετακινήσεις. Εχθές εμείς, όπως είχαμε πει, είχαμε ενημερώσει τους Σεραίους, ναι, τοποθετήσαμε τα πανό, ναι, τα ενημερωτικά στα οποία φαίνεται ότι απαγορεύεται, ενημερώνεται κάποιος ότι απαγορεύεται να κυκλοφορεί σε εκείνους τους χώρους στην κοιλάδα. Είπαμε στο στρατόπεδο Παπαλουκά, ναι, στην Αγία Βαρβάρα και στο Αρκοπόνιας. Βέβαια, σήμερα κάποιος, χθες το βράδυ, κάποιος πρόλαβε, ξύλωσε το ένα στην κοιλάδα. Α, προλάβαν κιόλας, μάλιστα. Προλάβαν, το ξυλώσαν. Βέβαια, εμείς επειδή το περιμέναμε αυτό, ναι, μέχρι αργά το βράδυ είχαμε αστυνόμευση και γνωρίζουμε ποιος είναι, τώρα θα αντιδράσουμε. Ελάτε. Είναι κρίμα αυτό και θα δούμε. Βέβαια, εγώ περίμενα ότι κάτι θα συμβεί και όντως συνέβη. Τέλος πάντων, αυτό βέβαια δεν ξέρω, θα το πούμε, θα δούμε πώς θα αντιδράσουμε. Θα βάλουμε κι άλλα πάνω αν είμαστε γεροί, όσα χρειαστεί να ενημερώνει τον κόσμο. Φυσικά, ήδη η κατάσταση είναι πολύ καλύτερη. Ναι. Είναι πολύ λίγοι οι άνθρωποι που κυκλοφορούν στην κοιλάδα αυτή τη στιγμή και στους υπόλοιπους χώρους. Πολλοί είναι. Πολύ λίγοι, πολύ λίγοι. Α, πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι. Α, εδώ βλέπουμε δύο κυρίες. Ναι. Τι είναι τίποτα για αυτές. Εντάξει, ας μην πούμε τίποτα. Την αυστηροποίηση των μέτρων σχετικά με τον αριθμό των μετακινήσεων και τον χρονικό περιορισμό εξετάζει η κυβέρνηση. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Κώστας Καραμαλής, ο οποίος μίλησε στο Real FM και στον Νίκο Χατζηνικολάου. Ενώ σχετικά με την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο κ. Καραμαλής γνωστοποίησε πως τις τελευταίες ημέρες υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση στην επιβατική κίνηση. Η κυβέρνηση εξετάζει την αυστηροποίηση των μέτρων σχετικά με τον αριθμό των μετακινήσεων και τον χρονικό περιορισμό. Αυτό είπε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Κώστας Καραμαλής, μιλώντας στο Real FM με τον Νίκο Χατζηνικολάου. Ο κίνδυνος που υπάρχει για να προσληφθεί κάποιος από τον ιό όταν ταξιδεύει είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι όταν κάθεται στο σπίτι του. Επομένως, η κυβέρνηση μέρα με τη μέρα βλέπει τι μέτρα πρέπει να λάβει και να προσαρμόζεται στην καινούργια πραγματικότητα.
Εξετάζεται σοβαρά να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο για τις μετακινήσεις εντός Αθηνών, αλλά και για τις μετακινήσεις που έχουν να κάνουν στους 5 μεγάλους αυτοκινητόδρομους, δήλωσε ο κ. Καραμαλής. Η κυβέρνηση, άλλωστε, αυτό νομίζω έχει προαναγγελθεί, εξετάζει, όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Χατζηνικολάου, την αυστηριοποίηση, ιδίως καταρχήν όσον αφορά και τον αριθμό των μετακινήσεων και τον χρονικό περιορισμό. Αναμένουμε λοιπόν τις εισηγήσεις για όλες τις τεχνικές λεπτομέρειες και ανακοινώσεις μπορούν να γίνουν ακόμα και μέσα στις επόμενες μέρες. Αυτό το οποίο νομίζω είναι ξεκάθαρο είναι ότι όποια απόφαση δεν φύγει τη συντριοπτική πλειοψηφία των συμπολιτών μας, οι οποίοι δεν κάνουν καταχρήσεις στις μετακινήσεις τους. Όπως είπατε κιόλας, υπάρχει ένας μεγάλος προβληματισμός για το τι θα γίνει τις ημέρες του Πάσχα. Εδώ εξετάζονται και εδώ κάποια σενάρια να περιοριστούν οι μετακινήσεις, γιατί όπως πολύ σωστά είπατε, οι μετακινήσεις που γίνονται στην επαρχία, οι μετακινήσεις που γίνονται έξω από την Αθήνα, βάζουν σε πολύ μεγάλο κίνδυνο και τους ίδιους ανθρώπους οι οποίοι μετακινούνται, αλλά και τις περιοχές στις οποίες μετακινούνται. Και αυτό άλλωστε συμβαίνει και με τις αεροπορικές πτήσεις. Εδώ σας πάω σε ένα άλλο θέμα, διότι απλούστατα καταλαβαίνετε ότι ο κίνδυνος που υπάρχει για να προσβληθεί κάποιος από τον ιό όταν ταξιδεύει είναι πολύ μεγαλύτερος από ότι όταν κάθεται στο σπίτι του. Επομένως, η κατάσταση αυτή, όπως όλοι βλέπουμε, μεταλλάσσεται μέρα με τη μέρα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και σε όλο τον κόσμο. Επομένως, η κυβέρνηση μέρα με τη μέρα βλέπει τι μέτρα πρέπει να κάνει και να προσαρμόζεται στη καινούργια πραγματικότητα. Επομένως, νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να πούμε ότι εξετάζεται σοβαρά να αυστηροποιηθεί το πλαίσιο και για τις μετακινήσεις εντός Αθηνών, αλλά όσον αφορά το Υπουργείο κιόλας και για τις μετακινήσεις που έχουν να κάνουν στους 5 μεγάλους αυτοκινητόδρομους. Μιλώντας για την κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, ο κ. Καραμαλής γνωστοποίησε πως σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία υπάρχει πολύ μεγάλη πτώση στην επιβατική κίνηση, καθώς μόνο 10 με 15% του πληθυσμού χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτή τη στιγμή, όπως έχουμε πει επανειλημμένως, υπάρχει μόνο ένα 10 με 15% στις μεταφορές σταθερής τροχιάς και στα μέσα μαζικής μεταφοράς, οι οποίοι χρησιμοποιούν το λεωφορείο, χρησιμοποιούν το τρόλεϊ, χρησιμοποιούν το μετρό. Δεν υπάρχει όμως διακοπή στην κοινωνία. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, επέλεξαν αρκετοί συνταξιούχοι να μεταβούν στην τράπεζα για τη σύνταξή τους, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν τεράστιες ουρές έξω από τις τράπεζες. Τα ταμεία λειτουργούν με προσωπικό ασφαλείας και οι συνταξιούχοι παραπονιούνται ότι δεν μπορούν να περιμένουν τόσες ώρες όρθιοι. Ουρές έκαναν και σήμερα οι συνταξιούχοι έξω από την Εθνική Τράπεζα, στο κέντρο της πόλης των Σερών. Άτομα μεγάλης κυρίως ηλικίας στήθηκαν για ώρες στο δρόμο και περιμένουν τη σειρά τους. Περιμένουμε 2 ώρες για να πάρω τη σύνταξή μου. Ο κόσμος την πήρε, την έφαγε. Εμείς είπαμε να μην φέρουμε συνοστισμό και τέτοια. Αλλά η σύνταξή μου τον προηγούμενο μήνα. Λοιπόν, η δουλειά είναι ότι αν είχαμε 3 ταμεία μέσα και δουλεύανε 3 ταμεία, ο κόσμος αυτός θα ήταν, ξέρω εγώ, στα σπίτια του. Πάλι έχει μόνο ένα ταμείο μέσα. Για ένα ταμείο. Δηλαδή, κατηγοράνε μας που στηνόμαστε εδώ πέρα και φέρνουμε το συνοστισμό, και αν πεις κάτι για τα ταμεία, λοιπόν, είναι προσωπικό ασφαλείας. Γιατί τώρα υπήρχε μία. Λοιπόν, γιατί τώρα, αφού ξέρετε, έξω είναι ουρά, γιατί δεν βάζετε 3ο ταμείο. Πουθενά στον κόσμο δεν γίνεται αυτό. Όταν βλέπουν την ουρά, αμέσως βοηθάνε και διώχνουν το συνοστισμό αυτό. Μόνο εδώ στην Ελλάδα γίνονται αυτά. Ναι, αρκετή. 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 Έχετε κάποια ημέρωση μέσα από την τράπεζα τι γίνεται? Όχι. Ξέρετε για το πόσο προσωπικό έχουν όλα αυτά? Ακούω για ένα ταμείο ότι δουλεύει. Έχετε σύνταξη? Εγώ έχω άλλη δουλειά να κάνω μέσα. Ναι. Κουράσαμε το πόδι μας, γιατί είμαστε και μικροί. Ύστερα που λένε, καπέλα, εγώ για μένα, για εμάς και σε αυτά είναι παραμύθια. Το μικρόβιο αυτό ο ιός κυκλοφορεί στον αέρα, δεν κυκλοφορεί από την ομιλία. Έτσι νομίζω εγώ. Δεν φοβόσαστε δηλαδή? Όχι. Με την έβαλε η γυναίκα μου, εγώ δεν την ήθελα. Η οργή πάντως των συνταξιούχων δεν περιγράφεται, αφού όπως λένε στην κάμερα, δεν πήγαν για πληρωμή από την πρώτη μέρα για να αποφύγουν το συνοστισμό. Ζητάνε από τον κόσμο να παίρνει μέτρα, ενώ δεν παίρνουν μέτρα οι ίδιοι.
εξυπηρέτηση από ό,τι βλέπω. Εντάξει. Ναι, και προσωπικό και ολόκληρο νομό Σερών, τώρα μια εθνική τράπεζα, λίγο απαράδεκτο το βρίσκω. Εσείς πρέπει να ήρθατε τώρα για να είστε τέλος ναι. της σειράς. Ξέρετε ότι έχετε μεγάλη αναμονή. Το ξέρουμε. Πώς θα περιμένουμε. Δύσκολα, αλλά θα περιμένουμε. Τι να κάνουμε. Λόγω του κορονοϊού θα περιμένουμε. Θα πρέπει, αλλά και η ασφάλεια είναι ασφάλεια όμως. Τι να κάνουμε. Εγώ τρίτη μέρα έρχομαι. Το πρωί ήρθα, ξανά έρχομαι, έλεος. Είναι και ανάγκη. Θέλω κάπου να στείλω χρήματα. Άρχεται έτσι κι άλλες φορές. Τρίτη μέρα είναι. Δεν τελειώνει η δουλειά μου. Δεν τελειώνει. Αγανάκτησα. Τι είναι αυτό. Πάμε να δούμε τι έγινε νωρίτερα, κυρίες και κύριοι, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών και κλεισμένων των θυρών για ακόμα μία φορά η ακολουθία των χαιρετισμών, οι τελευταίοι χαιρετισμοί όπου εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος σε άδεια στασίδια. Τελευταία Παρασκευή των χαιρετισμών σήμερα και εψάλλει ο ακάθιστος ύμνος. Ακάθιστος ύμνος ονομάζεται κάθε ορθόδοξος χριστιανικός ύμνος, ο οποίος ψάλλεται από τους πιστούς σε όρθια στάση. Ο φετινός ακάθιστος ύμνος βρίσκει τους πιστούς στα σπίτια τους, παρακολουθώντας το κοντάκιο της εκκλησίας που είναι προς τιμήν της Θεοτόκου Παναγίας από την τηλεόραση και από το ραδιόφωνο, αφού με απόφαση της κυβέρνησης οι ιερές ακολουθίες θα γίνονται και κλεισμένων των θυρών, στο πλαίσιο των μέτρων που έχουν ληφθεί κατά της εξάπλωσης του κορονοϊού. Στην ιερή ακολουθία στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό των Παμεγίστων Ταξιαρχών χωροστάτης ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Σεών και Νιγρήτης Θεολόγος μπροστά στα άδεια στασίδια του ναού. Χαίρεως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα, χαίρε ότι των πολύφωτων ανατένεις φωτισμόν, χαίρε ότι των πολύρητων αναβλύζεις ποταμόν. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων, χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγανίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε. Να φωτίσει τους επιστήμονας, έτσι ώστε να ανέβρουν ταχύτατα το σωτήριον φάρμακον, το οποίο θα δώσει και πάλι εις τον λαόν την ασφάλειαν, την χαράν και την ελπίδαν. Την πάσαν ελπίδα μας, εισέ ανατιθέμεθα, Κυρία Θεοτόκε, ως τότε η Βυζαντινή προγονή μας, και σε παρακαλούμε να φυλάξεις την πόλη, την πατρίδα και τον κόσμον από αυτή την σοβαρότατη απειλή. Με την δική σου δύναμη που είναι δύναμη ακαταγόνιστος, να φέρεις και πάλι την χαρά και την ελπίδα στη ζωή μας, την υγεία στα σώματα και στις ψυχές μας, και να μας αξιώσεις να εορτάσουμε εν εκκλησία πληθούση, εν δοξολογίες και ευχαριστίες πολλές, την Αγίαν και Μεγάλην Εβδομάδαν και την Ανάσταση του Υιού σου, που ήθε να είναι Ανάσταση για όλους μας, Ανάσταση πίστεως, Ανάσταση ελπίδων, Ανάσταση ζωής. Την πάσαν ελπίδα μας, εισέ ανατιθέμεθα, Μήτερ του Θεού του Υψίστου, φύλαξον ημάς και την πόλην και την εκκλησίαν και τον κόσμον, υπό την κρατεάν σκέπην σου. Αμήν. Αυτά ανέφερε ο Μητροπολίτης Σερών και Νιγρήτης Θεολόγος. Τώρα, ανοιχτά όλο το 24ωρο θα είναι τα κέντρα υγείας της χώρας. Πρόκειται για τα μέτρα που εντάσσονται στο νέο σχέδιο δράσης για τον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Τον ανασχεδιασμό των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών και την ενδυνάμωση του ρόλου τους
στην αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού προχωρά το Υπουργείο Υγείας. Το σχέδιο δράσης περιλαμβάνει κέντρα υγείας 24 ώρες λειτουργίας αποκλειστικά για τον κορονοϊό και κέντρα υγείας 24 ώρες λειτουργίας που θα εξυπηρετούν τους ασθενείς με χρόνια νοσήματα και παράλληλα σχεδιάζεται και η κατοίκον επίσκεψη γιατρών. Από ό,τι αντιληφθήκατε, το τελευταίο διάστημα και από τις δηλώσεις των στελεχών της κυβέρνησης στην απογευματινή ενημέρωση, πλέον η πρωτοβάθμια εντάσσεται στην μάχη της, του COVID-19 και παίζει ενεργό ρόλο, οπότε κάνει με λίγα λόγια το ίδιο έργο πάνω κάτω που κάνουν τα ΤΕΠ κάποιων νοσοκομείων. Εμφανίζεται το περιστατικό, κρίνει και ανάλογα ο γιατρός δίνει τις οδηγίες. Αν θα γυρίσει στο σπίτι, αν θα φύγει προς τη δευτεροβάθμια δομή, η οποία θα τον νοσηλεύσει ή θα τον παραπέμψει σε ένα κέντρο αναφοράς που είναι το ΑΧΕΠΑ, από ό,τι γνωρίζω αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον στην δικιά μας πιο κοντινή περιοχή. Σήμερα οι δομές του δικτύου παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας λειτουργούν σε όλη την επικράτεια και παρέχουν τις απαραίτητες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας σε όλους τους πολίτες. Επιπλέον, το δίκτυο των συμβεβημένων με τον ΕΟΠΗ γιατρών και εργαστηρίων επίσης παρέχει τις προβλεπόμενες υπηρεσίες υγείας. Μαζί γεμίζουμε το τραπέζι της οικογένειας. Μαζί φροντίζουμε αυτούς που αγαπάμε. Στα Supermarket Kansas θα βρείτε αγελαδινό τυρί το διαλεγμένο 800 γραμμάρια μόνο 4,26. Στραγγιστό γιαούρτι Σεργάλ ενός κιλού πλήρες και ελαφρύ μόνο 2,63. Παριζάκι το διαλεγμένο 350 γραμμάρια μόνο 98 λεπτά. Το διαλεγμένο νηστίσιμο με φυτικά λιπαρά το κιλό μόνο 3,06 ευρώ. Όλα τα σεραϊκά αναψυκτικά νέκταρ 1,5 λίτρου μόνο 89 λεπτά. Αλλά και Dixan σκόνη 45 και 46 μεζούρες μόνο 6,90. Και πάνες ακράτεια Slipad μόνο 5,49. Επιπλέον, επισκεφτείτε για τις αγορές σας το ηλεκτρονικό μας κατάστημα στο shop.kansas.gr. Supermarket Kansas. Μένουμε σπίτι και μαζί θα βγούμε νικητές με πίστη και κουράγιο. Στην Καλπάκ, ο ήλιος είναι στο DNA μας. Νέος ηλιακός θερμοσύφωνας με προφίλ διπλού τυχώματος Mark 4. Με μοναδική αντοχή, περισσότερο καυτό νερό και την πιο γρήγορη απόσβεση. Μόνο από 779 ευρώ. Καλπάκ. Μαζί. Πρώτοι στον ήλιο. Λοιπόν, συνεχίζουμε το δελτίο μας και θα πάμε να συνομιλήσουμε τώρα τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των παραγωγών της Λαϊκής Αγοράς των Σερών, τον κύριο Γιάννη Αρόγλου, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, διότι έχουμε εξελίξεις σχετικά με τη Λαϊκή Αγορά. Κανονικά θα διεξαχθεί η Λαϊκή Αγορά μόνο για παραγωγούς. Πρόεδρε, καλό σας βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, για πείτε μας τις εξελίξεις και πώς αποφασίστηκε αυτό το μέτρο. Λοιπόν, σήμερα το πρωί είχαμε συνάντηση με τον Δήμαρχο εκεί στο γραφείο του. Mm-hmm. Είμασταν τέσσερις παραγωγοί εκεί. Ανοίξαμε το θέμα της λαϊκής. Το εκφράσαμε όλους τους προβληματισμούς μας και όλες τις αγωνίες που έχουν παραγωγή όσο αφορά για τη διάθεση της παραγωγής. Ο Δήμαρχος έδειξε απεριόριστη κατανόηση. Συνάμα του είπαμε ότι και οι καταναλωτές οι ίδιοι το χρειάζονται. Μας έδειξε το θέμα της υγείας, το οποίο το συμμεριζόμαστε περιόριστα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, το τι λέει η νομοθεσία που δίνει το δικαίωμα να πάρει αυτά τα μέτρα. Πρώτα απ' όλα η νομοθεσία λέει ότι το 70% των παραγωγών μπορούν να βγαίνουν. Τώρα αυτή την εποχή δεν έχουμε πάρα πολλούς παραγωγούς, άρα είμαστε μέσα. Και έτσι, γλυκά-γλυκά, ακυρώνεται το 50% ή τα μονά ζυγάει και μας δίνει το ελεύθερο να βγαίνουν όλη η παραγωγή, τουλάχιστον τον Απρίλιο, τον Μάιο, και μετά βλέπουμε. Πάντως, εσείς αναμένατε αυτή την εξέλιξη? Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή υπήρχαν γερές κόντρες. Αυτό δεν το συζητάμε. Υπήρχαν, ναι. Αλλά διαπιστώσαμε στη διαδρομή ότι
Το εγώ το βάλαμε κάτω από το εμείς. Mm-hmm. Λοιπόν, έδειξε πάρα πολύ μεγάλη κατανόηση και θέλω να πω σε ορισμένους παραγωγούς, γιατί βγήκαν και είπαν ότι νικήσαμε και τα λοιπά, δεν υπάρχουν νικητές και ηττημένοι εδώ πέρα. Εμείς αυτό που ζητούσαμε είναι να διαθέτουμε την παραγωγή μας, να μην την πετάμε. Ο κόσμος το ήθελε και ο Δήμαρχος έδειξε τεράστια κατανόηση και νομίζω ότι ψήλωσε στο βλέμμα και των παραγωγών και νομίζω όλων των πολιτών εδώ πέρα στην πόλη μας. Πρόεδρε, εσείς θα βγείτε, θα βγείτε από ό,τι αντιλαμβάνομαι την Τρίτη στην λαϊκή αγορά. Το θέμα είναι ότι θα υπάρχουν καταναλωτές για να κατέβουν για να κάνουν τις αγορές τους. Γιατί τι είδατε εσείς το προηγούμενο διάστημα? Εντάξει, το προηγούμενο διάστημα σίγουρα ο κόσμος έχει κλειστεί στα σπίτια του, δεν το συζητάνε. Και πολύ καλά κάνει. Τώρα όσο αφορά για την τροφοδοσία μπορεί να πεταχτεί 5-10 λεπτά, μισή ώρα να φορτώσει. Τις προηγούμενες φορές απλά υπήρχε ένα κλίμα ότι θα είναι κλειστή η λαϊκή και χίλια δυο ακούγονταν. Κατάλαβα. Και ο κόσμος, ιδίως την προηγούμενη εβδομάδα, καλά, υπάρχει λαϊκή, εμείς ακούσαμε ότι δεν θα έχει λαϊκή. Mm-hmm. Ενώ τώρα βγαίνουμε κανονικά και λέμε ότι η λαϊκή θα διεξαχθεί κανονικά με τους παραγωγούς, όσοι έχουν, τέλος πάντων. Απλά θέλω να πω στους συναδέλφους να τηρούν ό,τι χρειάζεται από υγειονομικής πλευράς, να έχουν τα γάντια, τις μάσκες, τα αντισηπτικά τους, έτσι. Mm-hmm. Και να κρατάνε αποστάσεις, εάν κάποια στιγμή πέσουν 2-3 άτομα, να τους κρατάνε εκεί τουλάχιστον 2 μέτρα απόσταση. Έτσι. Να μην γίνεται εκείνος ο συνωστισμός που γίνεται αλλού. Αυτή η απόφαση αφορά τον Δήμο Σερών, έτσι. Ναι, τον Δήμο των Σερών. Πολύ ωραία. Αύριο για τις λαϊκές του Δήμου. Αύριο που έχει λαϊκή στο Σκούταρι, στον Προβατά, τι γίνεται? Ναι, κανονικά. Κανονικά. Είναι παραγωγή κανονικά. Ωραία. Πολύ ωραία. Γιατί μας ακούνε και οι κάτοικοι εκεί των περιοχών. Πάντως διαπίστωσα με τα πρώτα τηλέφωνα μετά την απόφαση του Δημάρχου ότι άρχισε να επικρατεί ένα αισιόδοξο κλίμα για τους παραγωγούς και νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Όλα θα πάνε καλά. Μάλιστα. Πάντως, Πρόεδρε, όλο αυτό το διάστημα που διανύουμε έχετε χασούρα και εσείς η παραγωγή, έτσι δεν είναι? Πάρα πολύ μεγάλη. Τώρα τι να λέμε. Και όλος ο κόσμος. Έτσι. Πάρα πολύ μεγάλη. Αλλά εντάξει, εμπιστεύουμε ότι σε ένα-δύο μήνες θα ξεπεραστεί αυτή η κρίση και θα επανέλθουν όλα κανονικά. Ωραία, λοιπόν, οπότε κανονικά θα διεξαχθεί η λαϊκή αγορά και αύριο και τις επόμενες μέρες για το Δήμο των Σερών, μόνο για τους παραγωγούς. Θα δούμε πώς θα κυλήσει όλο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία, Πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και πρέπει ξανά να ευχαριστήσουμε τον Δήμαρχο για αυτή την απόφαση. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Έγινε, καλό βράδυ. Υποκριτική και δημαγωγική χαρακτηρίζουν τα μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης Σερών την κίνηση πολλών τοπικών αρχόντων εν μέσω κορονοϊού να δώσουν μέρος του μισθού τους για την καταπολέμηση της πανδημίας μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Μάλιστα, η Λαϊκή Συσπήρωση αναφέρει ότι εδώ και καιρό ζητούσαν ένα καλύτερο σύστημα υγείας και αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών στην υγεία αλλά και στις προσλήψεις του ιατρικού προσωπικού. Κριτική και δημαγωγική χαρακτηρίζουν τα μέλη της Λαϊκής Συσπήρωσης Σερών την κίνηση πολλών τοπικών αρχόντων εν μέσω κορονοϊού να δώσουν μέρος του μισθού τους για την καταπολέμηση της πανδημίας μετά την ανακοίνωση του Πρωθυπουργού και κυβερνητικών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Το όλο παιχνίδι που παίζει η κυβέρνηση με την ατομική ευθύνη νομίζουμε ότι έχει παραπάει. Φτάνει. Δηλαδή, εντάξει, δεν φταίμε εμείς για το σύστημα υγείας, δεν φταίμε εμείς για την ανικανότητα του κράτους να θωρακίσει τον λαό. Ούτε αυτά από τα παιχνιδάκια που παίζουν πλέον με τους μισθούς και αυτά είναι το πρόβλημα στη λύση. Είναι όλα δημογωγικά, ψηφοθυρικά και προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα. Άμεσα τώρα πρέπει να θωρακίσουν το σύστημα υγείας, να γίνουν οι προσλήψεις των γιατρών που χρειάζεται, να πάει ό,τι υλικό, φαρμακευτικό ή οτιδήποτε άλλο χρειάζεται, να γίνει επίταξη των ιδιωτικών κλινικών για να είμαστε έτοιμοι σε περίπτωση που χειροτερέψουν τα πράγματα με τον ιό και να πάρθουν όλα τα αναγκαία μέτρα για να στηριχτούν τα δικαιώματα των εργαζόμενων, των αυτοαπασχολούμενων, όλων αυτών που μετά από αυτή την κρίση θα είναι κατεστραμμένοι. Μάλιστα, η Λαϊκή Συσπήρωση αναφέρει ότι εδώ και καιρό ζητούσαν ένα καλύτερο σύστημα υγείας και αύξηση της χρηματοδότησης από τον κρατικό προϋπολογισμό για την κάλυψη του συνόλου των αναγκών
αναγκών στην υγεία, αλλά και προσλήψεις ιατρικού προσωπικού. Μόνο μία θέση πατάει στην πραγματικότητα, αναφέρει η ανακοίνωση, η θέση που λέει «δραστική μείωση των μισθών βουλευτών και άλλων υψηλοβαθμοκρατικών παραγόντων, κατάργηση των αποζημιώσεων για συμμετοχή σε κοινοβουλευτικές επιτροπές και των άλλων βουλευτικών προνομίων». Αυτή η πρόταση ισχύει πάντα, συνεχίζει η ανακοίνωση της Λαϊκής Εισπύρωσης, πόσο μάλλον σε συνθήκες όπως οι σημερινές, που ο λαός υποφέρει από τις επιπτώσεις της πανδημίας, από τις μεγάλες ελλείψεις στο δημόσιο σύστημα υγείας, καθώς και από τα μέτρα κυβέρνησης και μεγαλοεργοδοσίας, καταλήγει η ανακοίνωση. Εμείς κάνουμε προτάσεις μόνιμα και σταθερά, γιατί θεωρούμε ότι το σύστημα υγείας είναι κοινωνικό αγαθό και πρέπει να είναι θωρακισμένο και πλήρες πάντα και όχι μόνο σε αυτές τις κρίσεις. Και αυτό που φαίνεται καθαρά τώρα είναι αυτό που μας λένε ότι η ιδιωτική ασφάλεια και η ιδιωτική υγεία θα δώσει τη λύση. Φαίνεται καθαρά ότι δεν μπορεί να δώσει τέτοια λύση. Δεν έχει στο επίκεντρο την ανάγκη του ανθρώπου. Έχει αποκλειστικά το κέρδος. Γι' αυτό και επιμένουμε και πρέπει να επιμένει ίδιος ο λαός να μείνουμε σπίτι, αλλά να μείνουμε και δυνατοί. Να μην σκύβουμε κεφάλι και να είμαστε προετοιμασμένοι μετά ώστε να διεκδικήσουμε αυτά που μας πήραν τώρα πίσω και δεν θα τα δώσουν ποτέ. Άλλη μια προσφορά αγάπης μέσα στις δύσκολες μέρες που διανύουμε έκανε ο όμιλος επιχειρήσεων Κάντζας, προσφέροντας μια σημαντική ποσότητα τροφίμων στο Δήμο Ηράκλειας. Μιλώντας στην Ελένη Μωραΐτη και στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι, ο Δήμαρχος Ηράκλειας Γιώργος Κουτσάκης ευχαρίστησε τον όμιλο Κάντζα για τη γενναιόδαρη προσφορά του. Μια προσφορά αγάπης μέσα στις δύσκολες μέρες που διανύουμε έκανε ο όμιλος επιχειρήσεων Κάντζας. Τα σούπερ μάρκετ πρόσφεραν μια σημαντική ποσότητα τροφίμων στο Δήμο Ηράκλειας. Μιλώντας στην εκπομπή Κάθε Μεσημέρι και στην Ελένη Μωραΐτη, ο Δήμαρχος Ηράκλειας Γιώργος Κουτσάκης ευχαρίστησε τον όμιλο Κάντζα για τη γενναιόδορη προσφορά του. Να ευχαριστήσουμε τον όμιλο Κάντζα, τους ιδιοκτήτες, οι οποίοι μας έφεραν κάποια τρόφιμα, κάποια είδη, τα οποία βέβαια θα δούμε τώρα πώς θα τα διαμοιράσουμε. Μάλιστα, ο Δήμαρχος πρότεινε η διανομή να γίνει μέσω της Εκκλησίας, που μπορεί να εγγυηθεί της διαδικασίας. Νομίζω ότι οι καλύτεροι φορείς που μπορούν να εγγυηθούν κιόλας και την αξιοπιστία της διανομής είναι η Εκκλησία. Θα συνεργαστούμε με τις Εκκλησίες μέρες που είναι. Ναι. Μια και δεν θα έχουμε λειτουργίες, δεν θα καταλάβουμε την Ανάσταση, αλλά να υπογραμμίσω ότι αυτό είναι για το καλό μας. Σωστά. Ας στηριχθούμε φέτος. Ναι. Και ας ελπίσουμε ότι στις 26 Μαΐου, όπως ανήγγειλε και η Ιερά Σύνοδος, θα γιορτάσουμε την Ανάσταση. Και οφείλω ακόμη μια φορά μπράβο, να ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες πραγματικά του ομίλου Κάντζας για την χειρονομία τους αυτή. Και νομίζω ότι πρέπει να τους το αναγνωρίσουμε, γιατί είναι σπάνιες πραγματικά οι χειρονομίες. Ο Δήμος Ηράκλειας πάντως ήδη έχει μοιράσει στους δικαιούχους στεβά ήδη πρώτης ανάγκης. Μια διαδικασία που ολοκληρώθηκε αυτές τις ημέρες. Ευτυχισμένο έγινε πριν από 3-4 μέρες η διανομή αυτών των δικαιούχων, τέλος πάντων, του ΤΕΒΑ. Δόθηκαν αυτά που έπρεπε να δοθούν. Λοιπόν, και είναι κοντά στο Πάσχα, έχει μια εβδομάδα που τελειώσαμε αυτή τη διανομή εμείς. Κάθε μέρα όλοι μας οι πελάτες κερδίζουν και από τις προσφορές μας και από την κάρτα Kansas Economy. Κατσική σιωτηρή Παγκαίου το κιλό μόνο 7,20. Αλεύρι χρυσό μάνα ενός κιλού μόνο 1,35. Βούτυρο αγελάδος Σεργάλ 250 γραμμάρια μόνο 2,68. Τοματοκεφτέδες Σαντορίνης 400 γραμμάρια μόνο 2,98. Τριμμένο μείγμα τριών τυριών το διαλεγμένο 200 γραμμάρια μόνο 1,94. Αλλά και μπύρα κουτί 500 ml μόνο 73 λεπτά. Και μπαχαρικά ματίνα βάζα και φακελάκια 20% πιο φθηνά. Ακόμα και τον Απρίλιο κερδίζετε 100 πόντους επιπλέον για αγορές πάνω από 200 ευρώ. Supermarket Kansas. Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα. Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου η χθεσινή και τα παιδιά νηπιαγωγείων από όλη τη χώρα επέλεξαν να κάνουν μια ραδιοφωνική εκπομπή από το σπίτι τους και να μιλήσουν για το αγαπημένο τους βιβλίο. Στην εκπομπή συμμετείχαν και παιδιά του 29ου νηπιαγωγείου των Σερών και πάμε να δούμε το σχετικό βίντεο. Γιόρτασαν τη γιορτή παιδικού βιβλίου από το σπίτι. Πρόκειται για τους μαθητές του 21ου νηπιαγωγείου Σερών που συμμετείχαν χθες με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου σε εκπομπή του διαδικτυακού μαθητικού ραδιοφώνου στις 5 το απόγευμα. Είμαστε τα παιδιά του 21ου νηπιαγωγείου Σερών και θα σας παρουσιάσουμε τα αγαπημένα σας βιβλία. Με λένε Αγγελική, η αγαπημένα μου παραμύθι είναι τα παραμύθια των αδερφών Γκριμ. Αγαπημένη μου ηρωίδα είναι η Ραπουνζέλ. Με λένε Αλεξάνδρα.
Το αγαπημένο μου βιβλίο είναι «Τη νύχτα που άναψαν τα φώτα». Συγγραφέας του είναι ο Ντέιτι Λίσπιν. Τα παιδιά του 12ου νηπιαγωγείου Βέρειας έστησαν σε συνεργασία με τους e-twinners φίλους τους από το 21ο νηπιαγωγείο Σερών, το 2ο νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών, το 20ο νηπιαγωγείο Καρδίτσας, το νηπιαγωγείο Κεντρίου Ιεράπετρας, το νηπιαγωγείο Όσας Λαγκαδά, το νηπιαγωγείο Αυλωναρίου Εύβοιας και το 14ο νηπιαγωγείο Χανίων. Μία εκπομπή ραδιοφωνική από το σπίτι. Κι εγώ ο Νίκος, ο γιος της κυρίας Αγορίτσας. Και επειδή μένουμε σπίτι, δεχτήκαμε την πρόκληση να βοηθήσουμε τα σούπερ παιδάκια του 12ου νηπιαγωγείου Βέρειας και τους φίλους τους από το e2inic να φτιάξουν μια εκπομπή για την Παγκόσμια ημέρα παιδικού βιβλίου. Τα παιδιά το απόλαυσαν και το καθένα έδωσε ζωή με τη φωνούλα του στο αγαπημένο του βιβλίο. Είμαστε τα παιδιά από το 2ο νηπιαγωγείο Νέων Μουδανιών στη Χαλκιδική και θέλουμε να σας πούμε τα αγαπημένα μας παραμύθια. Γεια σας, με λένε Νικόλα. Το αγαπημένο μου παραμύθι είναι ευτυχισμένος πρίγκιπας το Σκαρουάιλ, γιατί με μαθαίνει να βοηθάω τους ανθρώπους. Συγχαρητήρια στους νηπιαγωγούς και τους εκπαιδευτικούς που δουλεύουν με μεράκι και κάνουν εύκολο για τα παιδιά το μένουμε στο σπίτι, όπως δήλωσε ο προϊστάμενος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Σερών. Υπάρχει μία πλατφόρμα, το e-twinning, που ουσιαστικά αποτελεί την κοινότητα των σχολείων όλης της Ευρώπης, όπου μετέχουν 800.000 εκπαιδευτικοί και 206.000 σχολεία, που αναπτύσσει συνεχόμενες δράσεις. Αυτή η συγκεκριμένη δράση που λέτε ήταν στο πλαίσιο του European School Radio, το ευρωπαϊκό ραδιόφωνο των σχολείων, και είχε να κάνει με τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας του βιβλίου. Και όντως συνδέθηκαν ταυτόχρονα με τον ραδιοφωνικό σταθμό 6 νηπιαγωγεία από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Μεταξύ από τα Μουδανιά, την Καρδίτσα, όμως, την Ιεράπετρα, από τα Χανιά, ανάμεσα στα οποία ήταν και το 21ο νηπιαγωγείο των Σερών. Ναι. Που οφείλω να πω ότι είναι πρωτοπόρος σε αυτά τα προγράμματα. Mm-hmm. Όντως ήταν μια ευκαιρία τα παιδάκια να πούν για τα αγαπημένα τους βιβλία. Αν θέλετε να ακούσουν και τα άλλα τα παιδάκια, είναι εμπειρίες, ναι, που κάνουν καλό. Άλλωστε μην ξεχνάτε ότι κάθε χρόνο έχουμε καθιερώσει την ημέρα του ραδιοφώνου στα σχολεία των Σερών, όπου γίνονται ζωντανές ραδιοφωνικές εκπομπές από ακριτικά σε πρώτη φάση, αλλά ελπίζουμε και στο μέλλον και από αστικά σχολεία. Η νηπιαγωγία μας είναι άξια συγχαρητηρίων, γιατί σχεδόν όλα μετέχουν σε προγράμματα και μάλιστα βραβεύονται για τις δράσεις τους. Η ζωή είναι στιγμές. Κάποιες από αυτές υπέροχες, μοναδικές. Εμείς ήμασταν εκεί, μαζί. Τις ζήσαμε, τις απαθανατήσαμε, τις κάναμε παντοτινές, αξέχαστες. Πλάνο Στούντιο. Φέτος γιορτάζουμε τα 15 χρόνια και θέλουμε να τα γιορτάσουμε και πάλι μαζί, με πλούσια δώρα. Ένα τυχερό ζευγάρι θα κερδίσει ένα ολοκληρωμένο πακέτο γάμου, ενώ όλα τα ζευγάρια που θα επιλέξουν το Πλάνο Στούντιο για τις μοναδικές στιγμές τους θα κερδίσουν ένα επιπλέον ψηφιακό άλμπουμ. Επισκεφτείτε την σελίδα μας Πλάνο Στούντιο Φωτόγραφη και πάρτε μέρος στον διαγωνισμό μας. Πλάνο Στούντιο. 15 χρόνια τώρα. Η ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Thank you.
Ζωή σας σε πρώτο πλάνο. Πλάνο Studio. Εθνικής Αντίστασης 13. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Σας ευχαριστούμε θερμά που μείνατε κοντά μας μέχρι αυτή την ώρα για τη δική σας ενημέρωση. Από όλους εμάς, να είστε καλά.